και ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Γεώργιος Κυρίτσης. Ορίστε, κύριε Κυρίτση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τη Βουλή. Η αναθεώρηση του συντάγματος είναι μια από τις κορυφαίες διαδικασίες αρμοδιότητας της εθνικής αντιπροσωπείας. Επίσης, το Σύνταγμα δεν το αλλάζουμε κάθε τρεις και λίγο. Περιέχει άλλωστε και το ίδιο την αυτοπροστασία του υπό την έννοια της ιδιαίτερης και χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται για την αναθεώρηση και της αυξημένης πλειοψηφίας, αλλά και το γεγονός ότι η αναθεώρησή του εκτείνεται σε δύο βουλευτικές περιόδους. Τροποποιούμε λοιπόν το Σύνταγμα όταν υπάρχουν λόγοι. Όταν θέλουμε να κατοχυρώσουμε συλλογικές κοινωνικές κατακτήσεις ή να τις αποκαταστήσουμε εφόσον έχουν τρωθεί ή να τις ενισχύσουμε όπου έχουν καμφθεί. Από την τελευταία μείζωνα αναθεώρησης του συντάγματος το 2001 πέρασαν σχεδόν δύο δεκαετίες. Για την αναθεώρηση που συζητάμε σήμερα υπάρχει λοιπόν και συνταγματική ύλη, διέρευσε χρόνος, αλλά και ιδιαίτεροι λόγοι που την επιβάλλουν. Πολλά πράγματα άλλαξαν μέσα σε αυτό το διάστημα. Το κυριότερο όμως ήταν η σχεδόν δεκαετής εμπλοκή της χώρας των θεσμών της, της οικονομίας και της κοινωνίας στις μιλόπετρες των προγραμμάτων διάσωσης και των μνημονίων. Αν θελήσει κανείς να περιγράψει συνοπτικά την κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε ως χώρα και την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και συνταγματικά, θα πρέπει να πούμε ότι διαπιστώσαμε την πρωτοκαθεδρία και την επιβολή της οικονομίας επί της πολιτικής και στην ουσία την επιβολή του χρήματος επί της δημοκρατίας. Είναι ενδεικτική η προσπάθεια συνταγματοποίησης του νεοφιλελευθερισμού μέσα από την καθιέρωση στο Σύνταγμα της ιδεοληψίας του λεγόμενου χρυσού δημοσιονομικού κανόνα. Είχαμε επίσης μια σχεδόν πλήρη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολέου, της λεγόμενης μεταπολιτευτικής συνένεσης, μια απονομιμοποίηση των πολιτικών ελίτ, αλλά και της ίδιας πολιτικής, την ανάδυση ενός φασίζοντος αντικοινοβουλευτισμού, την ανάδειξη μέσα από την κρίση των παθογενειών του πελατειακού συστήματος, της διαπλοκής και της διαφθοράς σε ολόκληρό του το μεγαλείο. Η αναθεώρηση που συζητάμε αποσκοπεί να αντλήσει διδάγματα από τη μνημονιακή περίοδο και να εισαγάγει κανόνες για την προστασία των θεσμών, της κοινωνίας και της χώρας σε αντίστοιχες περιπτώσεις κρίσης αλλά και στις προκλήσεις του μέλλοντος. Τέτοιες αλλαγές σε αυτή την κατεύθυνση είναι οι προτάσεις μας για την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, που αποσκοπεί να άρει την προκλητική ανισότητα έναντι του νόμου. Τέτοια αλλαγή στην κατεύθυνση της ευάθυνσης της δημοκρατίας, στην διασφάλιση ενεργού λαϊκής συμμετοχής, όπως για παράδειγμα οι προτάσεις για τα δημοψηφίσματα. Άλλες τέτοιες κρίσιμες αλλαγές, των οποίων η σημασία αναδείχθηκε μέσα από τη μνημονιακή περιπέτεια και την νεοφιλελεύθερη επέλαση, είναι η προστασία των κοινών αγαθών, είναι η υποβοήθηση και η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης για όλους τους Έλληνες πολίτες, η διασφάλιση και η διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ο κατώτατος μισθός, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας ακόμη κρίσιμος άξονας αναθεώρησης είναι αυτός που αφορά τον εξυγχρονισμό των σχέσεων της Εκκλησίας και του κράτους. Πρόκειται για μια αλλαγή που εγγράφεται στη γενική κατηγορία αυτού που λέμε αστικός εξυγχρονισμός. Δηλαδή, είναι αλλαγές όριμες εδώ και χρόνια που δεν χρειαζόταν καν να έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ ή η αριστερά για να προωθηθούν. Όμως, η καθήλωση σε παλαιότερες συντηρητικές αντιλήψεις δεν επέτρεψε αυτές τις αλλαγές να προχωρήσουν. Ο ομιλών είναι μεταξύ εκείνων που θα επιθυμούσαν μια πιο τολμηρή κίνηση στην κατεύθυνση του πλήρους διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος. Ωστόσο, ακόμα και η ελλιπής παρέμβαση με την κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους είναι ένα κρίσιμο βήμα το οποίο πρέπει να τολμήσουμε. Μια επίσης σημαντική αλλαγή σε αυτή την κατηγορία που αναφέρομαι, του λεγόμενου αστικού εξυγχρονισμού, είναι και η διεύρυνση του άρθρου 5, όπου πλέον διευκρινίζεται ρητά ότι η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων παρέχεται και ανεξαρτήτως φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σταθώ λίγο στην πρόταση για την κατοχύρωση της προστασίας των ζώων, στην οποία είχα την τιμή να είμαι ο πρώτος υπογράφων. Η πρόταση αυτή αφορά τον, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παιδευτικό χαρακτήρα του συντάγματος. Προτείνεται η υιοθέτηση ενός νέου ειδικού άρθρου.
Ακούω την κριτική ότι υπάρχει το άρθρο 24 το οποίο αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Κρίνω ότι δεν είναι πρόσφορο. Αναφέρεται γενικώς στην προστασία του περιβάλλοντος, πανίδας χλωρίδας, χωρίς να κάνει ιδιαίτερη διάκριση σε ό,τι αφορά τα ζώα, τα οποία χάνονται μέσα στη γενικότητα της ρύθμισης. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι περισσότερο η πρότασή μας δικαιωματικού χαρακτήρα παρά στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος που περιλαμβάνεται στο άρθρο 24. Η πρόταση αποσκοπεί ακριβώς να ξεχωρίσει τα ζώα και να τονίσει ότι δεν είναι πράγματα. Καθοδηγητική αρχή σε αυτή την κατεύθυνση είναι κατά την άποψή μου ο αφορισμός του Μίλαν Κούντερα ότι ο ηθικός πύχης για την ανθρωπότητα τίθεται ακριβώς στη μεταχείριση εκείνων που βρίσκονται στο έλεος της, δηλαδή των ζώων. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας διάταξης στο Σύνταγμά μας δεν πρόκειται να καταργήσει τον πολιτισμό της κρεοφαγίας, ούτε να καταστρέψει τη γεωργία και την κτηνοτροφία, αλλά να κατοχυρώσει την προστασία από τη βαρβαρότητα και την κομεταχείριση όλων των ζώων. Άγριων και ήμερων, δεσποζόμενων και αδέσποτων, ζώων εργασίας, παραγωγής και συντροφιάς που παραμένουν με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια η σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα. Θεωρείται προοδευτική με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά η εφαρμογή της περιορίζεται και αφυδατώνεται μέσα από τις εμπεδομένες νοοτροπίες του παρελθόντος. Έχουμε νόμους και ταυτόχρονα έχουμε καθημερινές περιπτώσεις κακομεταχείρισης, βασανισμού, θανάτωση ζώων, ιδίως ζώων συντροφιάς και γερασμένων ζώων εργασίας. Αυτό που λέμε σκοτώνει τα άλογα όταν γεράσουν. Η υιοθέτηση της πρότασής μας, ανάλογες διατάξεις εξάλλου υπάρχουν και σε άλλα ευρωπαϊκά συντάγματα όπως Ολλανδίας και της Γερμανίας, θα βελτιώσει την κατάσταση στο επίπεδο της συνειδητοποίησης της κοινωνίας αλλά και της διοίκησης. Είναι μια πρόταση η οποία σε τελική ανάλυση φιλοδοξεί να μας κάνει λίγο καλύτερη κοινωνία και λίγο καλύτερους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ κύριε Κυρίτς, για την τήρηση.